με τους Ευρωπαίους εταίρους της και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα που κλείνουμε έναν μεγάλο και δύσκολο κύκλο, έναν κύκλο θυσιών και υπέρμετρων προσπαθειών και μεταβαίνουμε σε ένα άλλο καθεστώς, στο καθεστώς της λεγόμενης προληπτικής πιστωτικής γραμμής, που δεν είναι δάνειο, δεν είναι πρόγραμμα, δεν είναι μνημόνιο, δεν είναι η ασφυκτική και συχνά προσβλητική επιτήρηση της χώρας από την Τρόικα, αλλά είναι ένας θώρακας προστασίας της ελληνικής οικονομίας, είναι ένας μηχανισμός διαφύλαξης των επιτευγμάτων και των θυσιών του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε ένα χρόνο το αργότερο να είμαστε μια χώρα η οποία δεν χρειάζεται ούτε καν θώρακα προστασίας, γιατί οι αγορές θα την έχουν υποδεχθεί ως μια ισότιμη ευρωπαϊκή χώρα που ξανακατακτά την θέση που της αξίζει μέσα στην ευρωπαϊκή και την διεθνή αγορά. Ναι, δυστυχώς, έτσι διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στα κράτη και τις αγορές. Οι αγορές είναι αυτές που πιστοποιούν εντός εισαγωγικών την ανεξαρτησία και την κυριαρχία των κρατών, η οποία δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά ταυτίζεται με την ικανότητα των κρατών να δανείζονται με όσο γίνεται καλύτερους όρους στην παγκόσμια αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή τα κράτη έκαναν αποδεκτή την ιδέα ενός δημόσιου χρέους που χρηματοδοτείται από τις αγορές, οι αγορές απέκτησαν το πάνω χέρι, είτε αυτό αφορά μεγάλα και πανίσχυρα κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αφορά μικρά τριτοκοσμικά κράτη που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βενιζέλο. Αφού σας πούμε. Τριτοκοσμικό κράτος, αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό, γιατί θα. Είπα ότι η Ελλάδα είναι τριτοκοσμικό κράτος. Συγχαρητήρια στον κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, αφού σας πούμε ότι το χρηματιστήριο.